Γαλάτια Καζαντζάκη. Το άσχημο Βασιλόπουλο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που δεν είχαν παιδιά. Όλα τα αγαθά τα είχαν και μόνο παιδιά δεν είχαν. Η πίκρα τους γι' αυτό ήταν μεγάλη. Έλεγαν, τι θα γίνει ο θρόνος μας αν πεθάνουμε, ποιος θα κυβερνήσει το λαό μας, ποιος θα μας γεροντοκομίσει, κανείς. Και ήταν πάντα θλιμμένοι και απαρηγόρητοι. Επειδή όμως ήταν αγαπημένο αντρόγινο, προσπαθούσαν να κρύβει ο ένας από τον άλλο τον καημό του. Όταν η βασίλισσα έβλεπε θλιμμένο τον άνδρα της, του έλεγε, «Έχουν και τα παιδιά τα βάσανά τους, βασιλέα μου, πολυχρονεμένε. Όποιος δεν έχει, τον παιδεύει ένας καημός, μα όποιος έχει, τον παιδεύουν πολλοί. Λίγο το έχεις να έχουμε ένα παιδί και όλο να μας κρατά ο φόβος, μη μας αρρωστήσει και το χάσουμε». Και σαν να λες ο βασιλιάς παρηγοριόταν. Από μέσα της όμως αναστέναζε η βασίλισσα και συλλογιζόταν. «Άμα λείπει το παιδί από το σπίτι, όλα λείπουν. Το παιδί είναι το στολίδι του σπιτιού. Είναι ό,τι είναι το αηδόνι την άνοιξη, ό,τι είναι το λουλούδι στον κάμπο. Αν σοπάσει το αηδόνι και δεν ανθίσει το λουλούδι, τι θα είναι? Μια ερημιά θα απλωθεί στη γη. Έτσι είναι και το σπίτι δίχως το γέλιο του παιδιού». Και πάλι σαν έβλεπε ο βασιλιάς τη βασίλισσα κλαμμένη και καταλάβαινε την αφορμή, της έλεγε, «Αχ, βασίλισσά μου, καλά είναι τα παιδιά, μα να βγουν καλά και άξια. Μα αν βγουν κακά και στραβοκέφαλα?» Και περνούσαν τα χρόνια. Είχαν γεράσει πια οι βασιλιάδες, μα ο καημός τους δεν γιατρευόταν. «Αχ, να είχαμε ένα παιδί! Αχ, να είχαμε ένα παιδί!» ήταν ο αναστεναγμός τους μέρα νύχτα. Ώσπου από τα πολλά τα παρακάλια τους άκουσε κάποτε η μοίρα τους και κίνησε να τους βρει. Ήταν μια γριούλα καμπουριασμένη με άσπρα μαλλιά που ακουμπούσε στο ραβδάκι της και πήγαινε σιγά σιγά. «Σας ακούω», τους είπε, «χρόνια και παραπονιέστε και είπα να σας κάνω τη χάρη. Έπειτα από ένα χρόνο θα έχετε ένα γιο». Να το ακούσει αυτό το αντρόινο πήγε να τρελαθεί από τη χαρά του. «Θα σας δώσω ένα γιο», εξακολούθησε η μοίρα, «μα απομένει να μου πείτε ποια χαρίσματα θέλετε να έχει. Ό,τι μου ζητήσετε θα γίνει. Να είναι 1000 τα χρόνια του και πάλι να μην λιγοστεύουν», είπε η βασίλισσα. «Α, αυτό δεν γίνεται», αποκρίθηκε η μοίρα, «μα όσο για πολύχρονος θα είναι». «Να γίνει παλικάρι», ζήτησε ο βασιλιάς, «να μην φοβάται τον κίνδυνο και να αγαπά τη χώρα και το λαό του». «Θα γίνει», έκανε η μοίρα. «Να είναι καλός», παρακάλεσε η βασίλισσα. «Η καρδιά του να είναι ανοιχτή σε όλους τους πόνους και τα βάσανα, να αγαπά τους ταπεινούς και τους δυστυχισμένους. Όλα όσα ζητήσετε θα του δοθούν. Τώρα εγώ πάω. Θέλετε άλλο τίποτα?» «Καλή μας μοίρα, όχι, δεν ζητάμε τίποτε άλλο. Σαν είναι ο γιος μας πολύχρονος και γενναίος, άξιος και δοξασμένος και ακόμα έχει πονετική καρδιά, τι άλλο θέλει?» «Καλά», είπε η μοίρα και έφυγε. Μα δεν ήταν καλά-καλά βγαλμένη από το παλάτι και η βασίλισσα σηκώθηκε βιαστική και έστειλε τρεχάτο έναν υπηρέτη να γυρίσει τη μοίρα πίσω. «Βασιλιά μου, κάναμε ένα μεγάλο λάθος. Όλα τα ζητήσαμε για το γιο μας και ένα μπορεί το πιο καλύτερο το ξεχάσαμε». «Τι ξεχάσαμε?» ρώτησε ο βασιλιάς ανήσυχος. «Ξεχάσαμε να ζητήσουμε να γίνει πεντάμορφο το βασιλόπουλο σαν όλα τα βασιλόπουλα». Εκείνη τη στιγμή έμπαινε η μοίρα σιγά σιγά ακουμπώντας το ραβδάκι της. «Καλή μας μοίρα, έλεος, ξεχάσαμε να δώσουμε και την ομορφιά στο βασιλόπουλο», είπε η βασίλισσα. «Βασιλιά και βασίλισσα», αποκρίθηκε η μοίρα, «αυτό που ζητάτε δεν γίνεται. Ό,τι έγινε έγινε. Το ριζικό του κλείστηκε πια και δεν αλλάζει». Η βασίλισσα στα λόγια τούτα έβαλε τα κλάματα και ο βασιλιάς, μόλο που δεν έδινε και πολύ σημασία στην ομορφιά του κορμιού, ήταν και αυτός καταστεναχωρημένος. «Ακούστε», είπε η μοίρα, «να προσθέσω, δεν μπορώ πια τίποτα. Μπορώ όμως ένα χάρισμα, όποιο μου πείτε, να το αλλάξω με την ομορφιά». Η βασίλισσα, ώσπου να ακούσει πάλι ετούτη την καλοσύνη της μοίρας, έπεσε στα γόνατά της και την ευχαριστούσε. «Καλή μου μοίρα, καλή μας μοίρα», έλεγε. «Να κάνετε γρήγορα», ξαναείπε η μοίρα, «ό,τι γίνει να γίνει, γιατί με περιμένουν και αλλού.
να αλλάξω τα πολλά χρόνια που του έδωσα με την ομορφιά, να γίνει πεντάμορφο μα ολιγόχρονο. Η βασίλισσα ανατρίχιασε και ο βασιλιάς το ίδιο. «Ο Θεός φυλάξει», φώναξαν και οι δύο μαζί. «Να αλλάξω την παλικαριά του με την ομορφιά». «Όχι, ποτέ», φώναξε ο βασιλιάς. «Να γίνει φοβιτσιάρης και τότε τι θέλει την ομορφιά». Και συμφώνησε η βασίλισσα μαζί του. «Να αλλάξω τότε την καλοσύνη του με την ομορφιά, να είναι όμορφος μα σκληρόκαρδος και άπονος». «Όχι, όχι, χίλιες φορές όχι», έκανε η βασίλισσα και έβαλε τα κλάματα. Και ο βασιλιάς έσκυψε το κεφάλι θλιμμένος. Τότε η μοίρα, άμα είδε πόσος ήταν ο πόνος τους, τους ψυχοπόνεσε και τους μίλησε έτσι. «Τούτο μπορώ να κάνω μόνο. Το παιδί σας μια φορά θα γίνει άσχημο, μα η ασχήμια του θα είναι μαγεμένη. Όποιος το αγαπήσει το βασιλόπουλο θα το βλέπει πεντάμορφο, θα το βλέπει να έχει τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι στήθος. Όποιος το αγαπήσει έτσι θα το βλέπει». «Και γίνεται αυτό?» ρώτησε το βασιλικό αντρόγινο. «Γίνεται, δέχεστε?» «Δεχόμαστε, καλή μας μοίρα, και προσκυνούμε τα πόδια σου». Και έσκυψαν ίσα με τη γη. Όταν σηκώθηκαν δεν ήταν πια τη μοίρα, είχε χαθεί από μπρος τους. Και αλήθεια κιόλας, έπειτα από ένα χρόνο γεννήθηκε ένα παιδί πολύ άσχημο. Αλλά ούτε ο βασιλιάς ούτε η βασίλισσα δεν το έβλεπαν πως ήταν άσχημο, γιατί ήταν παιδί τους και το αγαπούσαν. Έλεγε λοιπόν η βασίλισσα σκυμμένη απάνω στην κούνια του παιδιού. «Είδες, βασιλέα μου πολυχρονεμένε, η μοίρα μας χωράτεψε. Για να μας τρομάξει μας είπε πως το παιδί μας θα γινόταν άσχημο». «Αυτό βλέπω κι εγώ», απαντούσε ο βασιλιάς και γελούσαν για το χωρατό της καλής μοίρας. Και το παιδί μεγάλωνε και όσο μεγάλωνε η ασχήμια του γινόταν πιο φανερή. Αλλά κανείς δεν την έβλεπε, γιατί όλος ο κόσμος το αγαπούσε το βασιλόπουλο. Και αυτό γιατί το βασιλόπουλο ήταν καλό. Αγαπούσε όλο τον κόσμο και όλο έκανε καλοσύνες. Κανένας πια δεν πρόσεχε την ασχήμια του. Και όχι μόνο αυτό, παρά το έβρισκαν και όμορφο, τόσο που η φήμη του δεν άργησε να φτάσει στα πέρατα και η φήμη έλεγε πως είχε τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι στήθος. Όλοι το αγαπούσαν το βασιλόπουλο.